Χιλιάδες πολίτες πήραν μέρος σε διαδήλωση διαμαρτυρίας στη Βουδαπέστη κατά του νομοσχεδίου για την ανώτατη παιδεία. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης Όρμπαν μπαίνει το Κεντρικό Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης που ιδρύθηκε το 1991 με χρηματοδότηση του ουγγρικής καταγωγής μεγιστάνα Τζορτζ Σόρος. Με τον νέο νόμο δεν θα αναγνωρίζονται πλέον τα πτυχία του Πανεπιστημίου. Πιστεύω πως αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει πολλά λάθη τα τελευταία 7 χρόνια, αλλά ποτέ δεν είδαμε κάτι σαν αυτό που δεν έχει καμιά λογική. Είναι ξεκάθαρη εκδίκηση, λέει αυτός ο διαδηλωτής. Θα ήθελα η Ουγγαρία να έχει δωρεάν παιδεία και κανείς να μην μπορεί να κλείνει ιδρύματα με νόμους με αναδρομική ισχύ. Το Πανεπιστήμιο εμπίπτει στην κατηγορία των ξένων ιδρυμάτων από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν θα μπορούν να λειτουργούν πλέον στην Ουγγαρία. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου υποστηρίζει πως η λειτουργία του είναι σύνομη με την ουγγρική νομοθεσία, ενώ και από αμερικανικής πλευράς έχει ήδη εκφραστεί ανησυχία για τις εξελίξεις. Οι διαδηλωτές πέρασαν μπροστά από τις εγκαταστάσεις του Κεντρικού Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, ο πρίτανης του οποίου μετέβει εσπευσμένα στην Ουάσιγκτον για να ενημερώσει τις εκεί αρχές.